Καλησπέρα, φίλε και φίλοι του Λίμπρο 107 και 4. Ο Γκουρούτσι και το 9 κοντά σα. Όπω κάθε Σάββατο και εκεί, 2 με 4 είμαστε μαζί. Χθε, βέβαια, πήγαμε 2-3 σχετικά λόγω του αγώνα του Ηρακλή. Σήμερα είμαστε κανονικά, καθώ δεν έχει αγωνιστικέ υποχρεώσει τώρα. Πιο μετά, από τι 5 και μετά, ξεκινάνε οι αγώνε με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πάγο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε ένα διωράκι περίπου να τα λέμε μαζί, με στοίχημα, με ενημέρωση άμεση. Όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος που είναι σε εξέλιξη, θα τα δούμε σήμερα όλα όσα έχουμε, έτσι τα παιχνίδια και τι γίνεται στο ζωντανό, στο live που λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το live, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια που έχουμε στην Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινώντας από τη Βουλγαρία που είμαστε στις καθυστερήσεις, Ντούναβ Ρούσε, Λουντογκόρετς 0-2 το παιχνίδι εκεί. Φίβος Αγαρναϊκός 1-1 στην τρίτη εθνική κατηγορία στο 86. Στην Τουρκία Μαλάτια Σπορ, Αντάλια Σπορ 2-0. Καθυστερήσεις παίζουμε και εκεί στην πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία Αλτάι Σμύρ, Οσμανλή Σπορ είναι στο 0-1 στις καθυστερήσεις. Πάμε πιο κάτω που έχουμε Δανία Έλσμπεργκ Νόρτσελαν 2-0 στο 57 είμαστε εκεί. Στην Ισπανία στο 63 η Σεβίγη προηγείται 1-0 της Τσιρόνα με γκολ του Εβερπανέγκα. Σεβίλη Τσιρόνα λοιπόν 1-0. Στην δεύτερη Ισπανίας Ράγιο Μαγιά Χαντόγκα με την Έλτσε 0-2. Πάμε τρίτη Ισπανίας. Ισπανία είμαστε περίπου σε 60 κάτι. Έτσι 62-63 κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη Ισπανίας. Μπούργος Ίντερ Ντε Μαδρίτ 1-1. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Μπέ Λεωνένσα 1-0. Ποντεβέντα, Λας Πάλμας Αθλέτικο 1-0. Έσες Ρέγγες Σαλαμάνκα, Ουνονίστα Σαλαμάνκα 1-2. Ουνιόν Αντβάρντε με την Φελαμπράντα 0-0. Το Ντελάνο Σπόρτινγκ Γιχόν Μπέ 0-0. Οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Αθλητικό Μπαλεάρες Μπανταλώνα 1-0. Η Μπανταλώνα με 10 λόγω αποβολής. Έμπρο Τερούελ 0-1. Εσπανιόλ Μπέ Κορνέλα 0-0. Κονκουένσε Χέρακλες 0-1. Μπαταχώδη Μελίγια 1-0. Εχίδο Τζουμίγια 2-1. Ήμπιζα Αλμερία Μπέ 0-0. Η Αλμερία με 10. Και Ρεάλ Μούρτζε Αθλητικό Μαλαγκουένο 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε στην τρίτη κατηγορία τη Ισπανία στου διάφορου ομίλου, έτσι που είναι στο κουπόνι του στοιχήματο. Στην Ολλανδία, Χέρεβεν Ουτρέχτη 0-3, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, ξεκίνησε το δεύτερο. Στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία, Εστορίλ Φαρένσε 0-0. Στην Ιταλία, ημίχρονο έχουμε στο Σπαλ Κιέβο Βερόνα στο 0-0 επίση. Κροατία, για όσου παίζουν, Όσιγεκ Ίντερ Ζαπρέτσικ 1-0. Γυναίκες Αγγλία, όποιος παίζει το ντέρμπι του Λίβερπουλ, όπου η Everton προηγείται με 1-3 της Λίβερπουλ, Λίβερπουλ Everton 1-3 στις γυναίκες το 20. Τριτήτη Γερμανίας, Μόναχο 1860, Carl Zeiss 1-0-1. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Ρουμανία ξεκίνησε τώρα το Ντουναρέα με τη Σόπσκι 0-0. Πιο μετά από ό,τι βλέπω έχουμε Σβάιτε λίγα στις 2.30, Χιμπέρνια Σέλτικ. Αυτά από ό,τι βλέπω, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Δανία έχει το Horsens Midland. Και μετά κυρίως από τις 3 και μετά ξεκινάνε πολλά περισσότερα παιχνίδια. Θα έχουμε και Football League, τρίτη εθνική κατηγορίας. Έτσι από τις 3 και μετά είναι που ξεκινάει λίγο παραπάνω, αυξάνεται πολύ παραπάνω το ενδιαφέρον στοιχηματικά, έτσι. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε φυσικά και για τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στο κουπόνι. Να δώσω λίγο τελικό το Ντόναβ Ρούσε Λουντογκόρετς τελικό 0-2, νίκη για το Λουντογκόρετς. 0-1 ήταν από το ημίχρονο. Ενώ περιμένουμε τελικό στο Μαλάτια Σπορ Αντάλια Σπορ 2-0, στο Αλτάι Σμύρ με την Οσμανλή Σπορ 0-1. Αυτά είναι στις καθυστερήσεις, παίζουμε καθυστερήσεις εκεί. Έτσι, θυμίζω σε Σεβίλη Τζιρόνα 2-0 πλέον το παιχνίδι. Έτσι πριν από λίγο 2-0 η Σεβίλη, πριν ξεκάθαρο αποφάσισμα γιατί είναι, και η Σεβίλη Τζιρόνα λοιπόν 2-0 στην Ισπανία.
Λοιπόν, για να δούμε τα τελικά τα οποία έχουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Τελικό Μαλάτια Σπορ Αντάλια Σπορ 2-0. Έτσι. Επίσης είχαμε δεύτερη Τουρκία, δεν το είδα, να πω την αλήθεια. Γκέρεσον Σπορ Χατάγια Σπορ 0-3 στη δεύτερη Τουρκία. Τελικό το τουρκικό επίσης το άλλο το οποίο είχαμε. Να το βρω όμως, να το. Λοιπόν, Αλτά Ισμίρ, Οσμανλίσπορ 0-1 τελικό και αυτό. Οπότε από Τουρκία τελειώσαμε. Έτσι, τελειώσαμε από εκεί όσον αφορά τελικά. Είπαμε και τον αγώνα της στη Βουλγαρία με το διπλό της Λουτογκούρετς. Δανία Έσμπεργκ Νότσαλαν 3-0 πλέον το παιχνίδι. Είπαμε για το δεύτερο γκολ της Σεβίλης, Σεβίλη Τζιρόνα 2-0 στην Ισπανία. Η Έλτσε προηγείται 2-0 τη Ράγιο Μαγιάντα Χόντα, λέγεται η ομάδα. Στην Ολλανδία δεν βλέπω κάτι, χαιρεύει ότι έχει στο 0-3, είμαστε εκεί. Οπότε το Σπάλ Κιέβο Βερόνα 0-0 είναι στο ημίχρονο. Οπότε αν είναι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, και θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερο όσον αφορά το στοίχημα. Θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας και με τον Δημήτρη Δαναξή που έχουμε σήμερα περισσότερο φυσικά να τα πούμε αναλυτικά για το σημερινό κουπόνι έτσι εδώ στο Λίμπορο 107 και 4 μέχρι και τις 4. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εσύ έχουμε εδώ Λίμπορο 107 και 4, Γκουρούτζι Τονιάς. Έτσι σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη να μιλήσουμε για τα σημερινά παιχνίδια που σαφέστατα το μάτς που ξεχωρίζει νομίζω δεν είναι άλλο από το ντέρμπι στην Αγγλία ανάμεσα στην Liverpool και τη Manchester United. Και επειδή το δέχτηκα αυτή την παρόντιση από πολλούς φίλους της εκπομπής να αφιερώσω ένα συγκεκριμένο τραγούδι και σε πολλά άτομα εδώ στο ραδιόφωνο που έχουν να δουν τίτλο καμιά 27 χρόνια, 28, 32, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, έχω χάσει το μέτρημα πραγματικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι, έναν ύμνο έτσι, ο οποίος θα μας συνοδεύει σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από τώρα μέχρι και τις 8 παρατέταρτο θα τελειώσει το μάτς. Βάλτε το λίγο Γιάννη, πάτα λίγο το κουμπάκι. Πάτα λίγο το κουμπάκι. Πάτα το λίγο το κουμπάκι. Άιντε. Περίμενε ρε, ένα δεν μπορεί ρε. Ένα, βιάστηκες. Βιάστηκες αγορίνα μου, βιάστηκες να βάλεις και το δεύτερο έτσι. Βιάστηκες να βάλεις και το δεύτερο ηγετικό. Κατευθείαν, βιάστηκες. Μη βιάζεσαι, όλα θα γίνουν ήρεμα. Ένα-ένα θα τα πάμε. Ένα-ένα. Πάρε μια το Δημήτρη να βγει. Πάρε μια το Δημήτρη να το βγάλουμε στον αέρα να μιλήσουμε. Έτσι για το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Έσμπεργκ Νότερα 3-0 το παιχνίδι. Σεβίλη Τζιρόνα 2-0 στο 90 είμαστε εκεί. Παίζουμε σιγά-σιγά θα πούμε στις καθυστερήσεις. Στο Ράγιο Έλτσε 1-2 για να μένει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Ολλανδία ο Χέρεβεν τρέχει 1-3. Εστορίλ Φάνενσε 0-0 στην Πορτογαλία, Φάνενσε παίζει με 10. Σπάλ Κιέβο Βερόνα στο 0-0 στο 60 περίπου. Στην τρίτη Γερμανία, Μόναχο 1860, Καρλ Ζέινς 0-1. Το Μόναχο παίζει και με 10 λόγω αποβολής. Στην Σβάιτε Λίγκα, Άουε Ντάρμσταντ 0-0, Ίγκλωσταντ Χέντερχαϊμ 0-0, Σαρχάουσεν Ρέγκεσμπουργκ 0-1. Και στην Πρέμιερ Σκοτίας στο Εδιμβούργο, η Χιμπέρνιαν έχει ανοίξει το σκορ. Χιμπέρνιαν Σέλτικ 1-0 από το πρώτο λεπτό. Με τον Σβίλκα να είναι ο σκόρερ. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο θα πω και τα τελικά τα ισπανικά όλα της τρίτης κατηγορίας έτσι, για να μην βγαίνουμε από την ροή. Οπότε θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δαναξή, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις δικές του σκέψεις για το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος, το οποίο είπαμε ότι ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην Μάντσεστερ και τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ, να πω καλύτερα. Έτσι και από τα υπόλοιπα βέβαια παιχνίδια. Δημήτρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου, Σαμάντη, καλησπέρα. Τι κάνεις. Μια χαρά. Τι γίνεται, τα χθεσινά. Ναι.
Καλά χθες... πήγε, καλά πήγε. Εγώ στην τριάδα μου είχα το, αν δεν κάνω λάθος, και την... Το Ιμπάρ Βαλένθια το over. Ναι, ναι, πάλι σε πλήγωσε Βαλένθια. Πάλι, ναι, ναι, ρε, μακριά από αυτή την ομάδα. Όχι, ξέρεις, δεν είναι αυτό. Τα over μου τις πάνε εμένα. Μπορεί να είμαι λίγο κόντρα στο ρεύμα. Ναι. Οι περισσότεροι είστε του over, ξέρω εγώ. Αλλά μου τις πάει όταν μένει στο 1-1 από νωρίς. Γι' αυτό δεν θέλω να, να μπλέκω καλύτερα με σημεία. Προτιμώ, τέλος πάντων. Γενικά μου άρεσε εμένα χθες. Εγώ χθες έχασα, έχασα Αγγλία, μάτς αγγλικό από 2-0 από το 20. Ποιο? Είναι χαμηλή κατηγορία. Το Φόλς Τεκίβα, η Βίσκα, κάπως έτσι. Ένα εκεί κάτι, ναι, τέταρτη. Εντάξει, αυτά τα παίζω εγώ. Παίζω μια ψηλή. Είχε καμιά πληροφορία? Όχι, ρε, τι, αυτά τα, τα περίεργα, τα αγγλικά. Παίζω, βλέπω εκεί ποιος σκοράρει και ποιος κάνει. Βάζω εκεί, ξέρω εγώ, μερικά. Έβαλα μια πενταδούλα εκεί. Βγήκαν όλα περίπατο. Ένα διακόπη αναβλήθη λόγω κακοκαιρίας. Και αυτό ήταν 2-0 το 25. Και κόλλησε εκεί, έμενα εκεί 2-0. Και ξέρεις, μπαίνανε γύρω-γύρω γκολ, μπαμπα, 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 και δεν πήγε τίποτα. Λέω, αν είναι δυνατόν. Καλά, εντωμεταξύ, η τριάδα, άμα σου πω πώς βγήκε, δηλαδή, αυτό θέλω να το πω σε όλους τους φίλους, σε όλους τους φίλους που άκουν, γιατί χθες έβγαλε την τριάδα, εγώ με τον γκολ της Ντόρμου που βγήκε εύκολα, ημίχρονο, το διπλό της Βασιλείας που λίγο και μας τα χάλασε, 1-0 έκανε στο ημίχρονο, το γύρισε 2-1. Και το over της ζήμιση της Eindhoven 2-0 στο 80, 0-3 στο 81. Και άκου τι να δεις τι γίνεται τώρα. Στο 90, δίνει 3 λεπτά καθυστερήσεις ο ρέφερης. Και στο 92 έχει μια αναμπομπούλα πάνω στη γραμμή, τη βγάζουν τις χεράκλες, ο άλλος θα βγάζει με τα χέρια. Πάει στο VAR. Βλέπει VAR. Βλέπει το VAR, την αξία εγώ ουρλιάζω. Βλέπει το VAR και δίνει πέναλτι. Ναι. Στο 93. Έχει πάρει Ολλανδία, μπράβο. Ναι, και δίνει πέναλτι στο 93 στην Eindhoven. Πάει το 7, δεν ξέρω ποιος είναι το 7, έτσι. Πάει το 7 που λες, στείνει την μπάλα στο 93, σουτάρει και το βγάζει ο τερματάς. Και δεν σφυρίζει ο ρέφερης. Ενώ έχουν περάσει 3 λεπτά, αλλά έχει 2 λεπτά και ξέρει με την αναμπομπούλα με το VAR και με αυτά. Και είναι και τελειωμένο το παιχνίδι. Ναι, έτσι, τελειωμένο, 0-3, δηλαδή, ναι. Πάει μπάλα στο κέντρο, την κάνει ένας αριστερά, την παίρνει και ένας... Ωραίο τυπά, κάνει τη σέντρα, πετάγεται το 7, γκρακ, πάρει την κεφαλιά σου μέσα. 0-4. Τι γίνεται, ρε φίλε. Άμα θέλει, αγόρι μου, άμα θέλει, αυτό λέει. Είδες, είδες. Και το άλλο το αγγλικό. Ναι, και το άλλο 2-0, έμεινε από το 20. Καταλαβες. Έτσι, δηλαδή το συζητάμε και λέμε καμιά φορά. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να βγάλει σημεία ή να μπει στο momentum του αγώνα ή να βρει συζήτηση. Είναι να σε βοηθήσει. Θέλει και τύχη. Δηλαδή, εμένα μπορούσε ο διαιτητής έτσι να το σφυρίξει μία μόνη από κρούει ο άλλος. Δεν έχει νόημα να το κρατήσει το μάτς. Γιατί είναι τελειωμένο, είναι 3-0. Κατάλαβες. Και πάει εκεί ο ρέφερ να είναι τυπικός και σου λέει: φάγαμε 2 λεπτά με το VAR. Οπότε κάτσε τώρα να το κάνουμε το έργο έτσι. Εντάξει, γενικά πήγε καλά στα μάτια. Ναι, πήγε καλά. Πήγε καλά. Και το Μπαζ Γιάννα, ας πούμε, τον πίστεψα πάρα σωστό, πολύ. Σωστό. Και το Άρη το μάτσα 2-3 γκολ, ας πούμε, πέρασαν. Και ο Βόρφορντ, έτσι. Και ο Βόρφορντ και τη Σίτη που συζητούσαμε πριν το ξεκίνημα της εκπομπής. Στην αρχή πέρασε και αυτό το over 3,5. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή αν κρατήσαμε, ξέρω εγώ, π.χ. συνολικά καμιά δεκαριά επιλογές, οι 8 στις 10, οι 9 στις 10 μπορεί και να πέρασαν, ας πούμε. Σωστό, ναι. Κοίτα και παγιά. Και το τουρκικό στοχίδιο που το έδωσες πέρασε. Έτσι. Ναι. Τη Βασιλεία και στο διπλό και στο over πέρασε και αυτό. Εντάξει, η Ρεάλ δεν μας έκανε πάλι τα χατήρια εκεί, έμεινε στο τέτοιο. Η Γιουβέντους, είπαμε το κλασικό διάρρη που βγήκε. Εντάξει, δεν βγήκε το goal εκεί πέρα βέβαια, αλλά βγήκε το διπλό. Εντάξει, ήταν ψηλό outsider το goal. Σωστό, σωστό. Γενικά ήταν και θεωρώ καλούτσικη μέρα. Έτσι, καλούτσικη μέρα. Ναι, ήταν καλή μέρα. Οπότε, τι γίνεται σήμερα, για ξεκίνα. Σήμερα έχει για μένα πιο κομβικά. Είμαστε πιο άνετα, να ξέρεις. Σήμερα είμαστε πιο άνετα. Ναι. Είναι σήμερα για μένα πιο κομβική μέρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν βγει σε καλό. Ας πούμε χθες που ήμασταν μετρημένοι, πήγανε σχεδόν όλα καλά, έτσι. Σήμερα που είμαστε πιο ζεστοί, ίσως φάμε καμιά κατραπακιά, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί πριν την έναρξη των αγώνων. Στην Αγγλία, να πούμε τώρα ότι στις 3 έχει το Καϊσέρις, πήγα Τουρκία. Έχει το Southampton Arsenal. Εδώ η Arsenal έχει κάποιες απουσίες στην άμυνα. Δύσκολο το παιχνίδι για τους κανονιέριδες σε μια έδρα απαιτητική
και η Southampton έχει εδώ και μία εβδομάδα καινούριο προπονητή, 10 μέρες. Οπότε είναι ζώρικο το παιχνίδι. Αν αξίζει κάτι εδώ, είναι το goal-goal λόγω των απουσιών της Arsenal. Μουστάφη ο Κράτης είναι έξω. Επιστρέφει ο Κοσιελνή να πούμε. Εδώ το goal-goal σταμάτη. Νομίζω ότι ξεκινούν αρκετοί από εδώ. Εντάξει, δεν είναι κάποια στοιχηματική ευκαιρία, αλλά τα δεδομένα βοηθάνε. Στο Brighton Chelsea βλέπουμε ένα χαμηλό διπλό για την Chelsea. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απασχολήσει κάποιον. Να. Ούτε και με goal δεν ξεχωρίζω κάτι. Ναι. Το βλέπω στην E3 τώρα, παρένθεση στα μάτι, που δείχνει η μάτι στην Football League. Ήλιος, που πρέπει να είναι στη Σπάρτη, δεν θυμάμαι. Κάπου και αλλά δείχνει... γιατί εδώ βρέχει. Ήλιο, Δηλαδή μιλάμε, λες και είναι άλλη... Πού είναι τώρα αυτή η εικόνα, λες και είναι άλλη χώρα. Ελλαδάρα, Ελλαδάρα, φίλε, Ελλαδάρα. Ναι, νότια ξέρεις ώρα τι γίνεται. Η ωραιότερη χώρα του κόσμου, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, η Ελλάδα, η ωραιότερη χώρα του κόσμου, είναι άσχετα αν την έχουμε κάνει, που λέει ο λόγος εμείς, σαν τα μούτρα μας, ναι. Γιατί εμείς την κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Αλλά σαν χώρα, εντάξει, επειδή έχει τύχει να ταξιδέψει και σε πάρα πολλές χώρες, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει ολότερη χώρα για μένα. Και από θέμα κλίματος και ομορφιάς. Σωστά τα λες. Και εγώ λέω να δούμε έτσι και μαζί το μεγάλο ντέρμπι. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό που πιάσαμε. Αγγλία είναι το Liverpool Manchester United. Όλοι συμφωνούμε, νομίζω ότι αυτό το 1.55 πόσο δίνεται στον Άσο είναι. Νομίζω και απογοητευτικό και δεν σε κάνει να ασχοληθείς μαζί του και νομίζω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό διότι μην ξεχνάμε ότι η Liverpool τελευταία αν και είναι αποτελεσματική δεν μπορείς να πεις ότι παίζει μπαλαρά. Μην ξεχνάμε πως κέρδισε ένα ντέρμπι με την Everton που η Everton δεν είναι και United έτσι δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερης δυναμικής. Μάλιστα η United τελευταία χρόνια έχει κάποια καλά αποτελέσματα εκεί μέσα. Περιμένει νομίζω Μουρίνιο κάτι τέτοια παιχνίδια έτσι για να φανεί λίγο φέτος η πορεία της United και νομίζω ότι συμφωνούμε σε πρώτη φάση στο μάτι ότι αυτός ο άσος σε πολύ χαμηλή απόδοση δεν είναι αντιπροσωπευτικός έτσι τουλάχιστον όσον αφορά την... Το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρώ δεδομένο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς σε ένα τέτοιο ντέρμπι να το δίνεις τόσο χαμηλά. Εντάξει, οι εταιρείες είναι λογικό να θέλουν να προφυλαχτούν γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι Manchester είμαι εγώ, το ξέρεις, το ξέρουν όλοι, πριν είχα τον ύμνο είχα, έτσι, αυτή τη στιγμή φαβορεί είναι η Liverpool. Έτσι με βάση την εικόνα της Liverpool φέτος, με βάση την παρουσία της γενικότερα, το γεγονός ότι είναι στην κορυφή, είναι φαβορή η Liverpool και με βάση και την εικόνα της United. Αλλά η φετινή United, έτσι έχουμε δει σε όλα τα ντέρμπι, ότι τα έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Έτσι, εδώ ήμουν στο Chelsea United, 1-2 με ανατροπή, 2-2 στο φεύγα. Δηλαδή, η United δεν είναι να πεις ότι θα κατέβει και θα περιμένει, θα παίζει καλά φέτος. Δεν έπαιζε πέρσι έτσι. Τουλάχιστον παίζει ψυχωμένα, σταμάτη. Δεν είναι ακριβώς. Έχει ένα momentum στα μεγάλα παιχνίδια. Έτσι και μέσα στη Juventus ας πούμε και στο Champions League έβγαλε διπλό ασχέτως της εικόνας που είχε. Οπότε... Α, μπράβο. Και έτσι και στη Juventus με ανατροπή πάλι. Δηλαδή είναι μια United η οποία βλέπουμε ότι φέτος έτσι τα παλεύει τα ντέρμπι. Ναι. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες στα μάτια αυτά τα παιχνίδια περιμένουν έτσι να δώσουν το κάτι παραπάνω και σίγουρα όλοι στην Manchester United θα θέλουν να κάνουν τη ζημιά στην Liverpool, οπότε νομίζω ότι σε σημείο αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, προφανώς και η αξία είναι με το H2, δηλαδή το να παίξεις άσο, δεν έχεις να κερδίσεις και πολλά στο 1.55 παίζοντας ένα derby. Έτσι 1.55 θα βρούμε αμέξιτα που λέει ο λόγος στην ημέρα σήμερα σε σημεία. Οπότε αν κάποιος βλέπει σε σημείο. Οι περισσότεροι σε σημεία είναι φυσικά το χίδιο αν θέλει να κοντράρει το φαβορί. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι μπορεί να βγει αυτό το παιχνίδι goal-goal στα μάτια. Έχει κάποιες απουσίες η Liverpool πίσω και θα έχει όπως και να έχει United θα έχει ευκαιρίες. Ελπίζουμε να είναι αποτελεσματική εκεί μπροστά οι παίχτες της του Μουρίνιο. Έτσι αν θες ρίξε λίγο μια ματιά στο goal-goal αν έχει αξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτσε να σου πω τώρα. Ναι. Δηλαδή για εμάς τους πιο συντηρητικούς που ας σωστό, πούμε εγώ ναι, σωστό.
Εγώ ας πούμε, κοίταξε. Εγώ μια ψηλή στο διπλό θα τη βάλω. Αλλά το βάλω και συστηματικά, εντάξει. Θα το βάλω και συστηματικά. Έτσι, πέρα από το αγωνιστικό, θα ρίξω και μια. Θα το ρίξω έτσι και συστηματικά, έτσι, γιατί με γυρνάει. Έτσι, αλλά αγωνιστικά, στοιχηματικά μάλλον, αν θέλει, στοιχηματικά, νομίζω το goal goal στο 1.75 το βλέπω εδώ. Ναι, ωραία. Έχει καλές στοίχες. Έχει καλές στοίχες. Νομίζω ότι θα μπουν goal και για τις δύο ομάδες. Έτσι, να πω ότι το άσος, ο άσος δίνεται, από τη στοίχημα δίνεται, εδώ βλέπω, στο 1.60, στο 6.80 το διπλό. Over 1.67, όχι ρε παιδιά, 6.80, δηλαδή... Τι. Όχι 6.80 λέω το διπλό, δηλαδή εντάξει τώρα αυτό ρε παιδιά τώρα... Σχεδόν 7, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι, στο Southampton, να είσαι ένα 4-20 είναι Southampton. Wolves Liverpool, πώς είστε, Wolves Liverpool την επόμενη αγωνιστική, έτσι εκτός παίζει Liverpool βέβαια, 6.50 τον άσο της Wolves. Που σε αυτά τα παιχνίδια για μένα δεν νομίζω ότι παίζουν τόσο μεγάλο τέτοιο οι έδρες. Δηλαδή ουσιαστικά οι εταιρείες βάζουν τη Wolves με τη Manchester πάνω κάτω στο ίδιο τέτοιο. Οπότε θα γίνει σήμερα η τοφιά θα γίνει. Να σου πω κάτι, και το Χ2 έχει αξία. Στην ναι, γιατί όχι. Ξέρω αρκετούς και με το Ρόνο Μπέτ ότι θα ασχοληθούν. Σωστό. Η διπλή ευκαιρία, ας πούμε, είναι στο 2.55. Mm-hmm. Στο 2.55. Ναι, ναι. Εντάξει τώρα, μιλώντας στοιχηματικά, έτσι, μιλάμε ότι είναι ένα ντέρμπι. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει τόσο πολύ τη Λίβερπουλ που δεν δίνει καλά τα τελευταία παιχνίδια, γιατί δεν δείχνει καλά η Λίβερπουλ. Έτσι, τα τελευταία παιχνίδια βάζει τον 60. Αλλά όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν πολλά 1.60 στο κουπόνι να βρεις πιο εύκολα. Με καλύτερες προϋποθέσεις. Άρα, μπράβο, πιο εύκολα. Το να παίξει τον ντέρμπι, το μεγαλύτερο ντέρμπι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή στο 1.60 και η United να ήταν στο 1.60 δεν έπαιζα. Να ήταν η United Liverpool το match, τα παλιά χρόνια, δεν έπαιζα τέτοια United Liverpool εγώ 1.60. Εκτός από κάνα δύο χρονιές που η Liverpool ήταν χάλια, δεν έπαιζα, ρε φίλε. Δεν αξίζει στοιχηματικά, δεν παίρνει αξία όταν είναι ένα τέτοιο ντέρμπι. Κατάλαβε, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ό,τι θα γίνει. Έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Σταμάτη, είπα και εγώ, ας πούμε, για τους φίλους που θέλουν να ασχοληθούν με το match και να μην έχουν και τόσο τεράστιο άγχος το goal-goal, καθώς η ποιότητα των δύο ομάδων μεσοπτετικά είναι δεδομένη. Οπότε λες, τάξε ένα τέτοιο παιχνίδι, ξεκινάει από το 1-1 και συνέχεια ίσως πάει οπουδήποτε. Οπότε έτσι για μας που δεν βλέπουμε κάποιο σημείο το goal-goal στο 1.75 που ανέφερες, αποτελεί μια καλή επιλογή. Νομίζω ότι παραπάνω δεν μπορούσε να σου δώσει. Όχι, φυσικά. Μιλώντας τώρα για δύο ομάδες με πολύ καλό υλικό. Οπότε για εμάς τους συντηρητικούς το goal-goal αποτελεί μια επιλογή. Από εκεί και πέρα είπες και συναισθηματικά μπορεί να δεις κάποιος, να δει το παιχνίδι κάποιος, αλλά και βάσει της αξίας που υπάρχει στο διπλό και στο χιδίο, προφανώς και η αξία είναι προς τα εκεί παρά στον άσο. Έτσι, σωστό. Και μιλώντας συναισθηματικά για τέτοια ντέρμπι, είναι λογικό αυτός που είναι Liverpool, έτσι, να βάλει τον άσο. Να βγει, εντάξει, σωστό. Εννοείται. Εγώ ξαναλέω ότι προσωπικά εγώ μια ψηλή στο διπλό θα τη βάλω, έτσι, θα το ρίξω, και από εκεί και πέρα κάπου θα έχω και τον goal-goal. Αλλά στο καλό δελτίο, να μην σου πω ότι μπορεί και στην τριάδα μου τελική να είναι, στο καλό δελτίο θα έχω τον goal-goal, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σημείο. Θεωρώ ότι και οι δύο θα βάλουν goal. Η United βάζει στα ντέρμπι μέχρι στιγμής. Έτσι. Και η Liverpool βάζει, γιατί παίζει και εντός. Έτσι. Άλλο το συναισθηματικό, το κάνω εγώ στην τρέλα μου. Έτσι. Τι να κάνουμε, αυτά είναι, έτσι. Αυτά, το συνέστημα καμιά φορά παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά νομίζω ότι καταλήγουμε ότι στο ντέρμπι από θέμα στοιχήματος, σαν πιο ασφαλή επιλογή, είναι το goal goal και πιο καλή με βάση και την απόδοση, έτσι. Και πιο καλή με βάση την απόδοση. Να κάνω ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα παιχνίδια που είπες, και τον Brighton Chelsea και το Southampton Arsenal. Είναι δύσκολα μάτς, θεωρώ, έτσι. Η Chelsea νομίζω πια δεν μπορείς να την εμπιστευτείς με τίποτα. Με τίποτα. Αν δεν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα το over, να σου πω σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η Chelsea και τρώει και βάζει, γίνεται ένας χαμός γενικά με την Chelsea. Δεν είναι κάτι αξιόπιστο πλέον, θεωρώ, αυτή τη στιγμή. Όχι απλά, ξέρεις τι, τώρα ομάδες σαν την Brighton, σαν Μάτι ή τη Huddersfield θα επιστρατεύσουν τη δύναμη σε αυτό το παιχνίδι. Σωστό. Δεν είναι απίθανο να κάνουν την ζημιά. Οπότε προφανώς εδώ πραγματικά είναι για γέλια
οι αποδόσεις στο διπλό. Ναι, ναι. Απλά το over, ας πούμε, για παράδειγμα, το βλέπω στο 1,40, στο 1,90 εδώ, στη δική μου. Έτσι, 1,44 το έχει το διπλό. Το over είναι στο 1,90. Αν πάει στη δύναμη. Αν μπορέσει καλύτερη και έτσι. Αφήνει το 0-1 που λέει ο λόγος. Αν είναι στη δύναμη, ας πούμε, το μάτσι, κάνει κανένα 0 η Brighton, μπορεί να ανοίξει το μάτσι. Ναι, έτσι, ναι, μπορεί ναι. να ανοίξει. Αλλά δεν είναι από τις βασικές επιλογές, λέω από το μάτσι σαν επιλογή. Να σου πω την αλήθεια, στο Σαθάμ τον Άσανα, εμένα, εγώ δεν ξέρω, την πιστεύω δεν τον Άσανα. Ότι αυτά τα μάτς μπορεί να τα πάρει, δεν ξέρω. Τι να σου πω, και έχω σε εκτίμηση την άποψη σε την Southampton, ειδικά τώρα με τον καινούριο ποντήριο Γερμανό, τον Χάζενχουλτ, θα επιδείξει βελτίωση. Η Arsenal, ναι μεν, είναι πιο αποτελεσματική, αλλά εντάξει, δεν θέλω ακόμα να δω στα μάτια. Εντάξει, είμαστε ακόμα στον πρώτο γύρο, θέλω ακόμα να δω ναι. την Arsenal σε τέτοιες έδρες. Σίγουρα. Να πούμε στις 3.30 είναι και τα δύο παιχνίδια, και το Arsenal και της Arsenal και της Chelsea. Έτσι, γιατί μετά φυσικά έχει το Derby. Και ο πάντως εμένα λίγο με κάνει Arsenal, σε πονάει. Εντάξει, είναι προφανώς και έχει το πρώτο λόγο και είναι καλύτερη ομάδα. Ναι, και θεωρώ ότι είναι και καλή επιλογή. Εντάξει, έχει απουσίες, έχει γενικά έτσι τιμωρημένος από ό,τι βλέπω εδώ είναι ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος κάνει εξαιρετική. Έχει εξαιρετική περίοδο στην Arsenal αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έτσι, αλλά μπροστά όμως. Μπροστά είναι όλοι παίζουν. Μπροστά όλοι παίζουν. Ο Μπαμεγιάν, ο Γκταριάν, ο Ζιλ, αυτοί παίζουν όλα τα που λένε εκεί, έτσι. Έτσι. Εντάξει, εγώ θα δω. Μ' αρέσει πάντως. Προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα. Ζευγάρι, αυτό δεν το συζητάμε έτσι. Πάμε Γερμανία, δύο μάτσε έχει σήμερα, τι βλέπεις. Πάμε Γερμανία, δεν είναι και αδιάφορα τόσο τα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να μας δώσουν κάτι. Η Λειψία παίζει με τη Mainz. Η Λειψία η οποία αυτοκτόνησε για τα καλά μεσοβδόματα, δεν κέρδισε την αδιάφορη Ρόζεμπορκ, η οποία είχε πάει να πούμε στη Γερμανία πάμε να τελειώνουμε που λέει ο λόγος. Και έμεινε στο 1-1 και έμεινε εκτός Europa League. Σε κάτι τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν αντέδρασε η Λειψία στα μάτι. Αλλά χαμηλός ο άσος εδώ αν άξιζε κάτι είναι ο συνδυασμός του άσου με το over απέναντι στην Mind για την Λειψία. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανοίξει το παιχνίδι εδώ. Το ωραίο ματσάκι είναι στην Φραγκφούρτη, εκεί που η Άιντραχτ με την Λεβερκούζεν δίνουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Άιντραχτ η οποία είναι πιο σοβαρή φέτος, έχει ενθουσιασμό. Αρκεί να πούμε έτσι, την Πέμπτη μέσα στη Λάτσιο ταξίδεψαν μαζί της 7-8.000 της Άιντραχτ. Ρώμη. Ναι, είχε πολύ λαό. Διάφορο παιχνίδι, Ναι, και μια απώρεια του κλίματος που υπάρχει φέτος στην Άιντραχτ. Και αν συλλογίσουμε την εικόνα των δύο ομάδων φέτος, ο Άσος είναι η πρώτη επιλογή στα μάτια εδώ. Οπότε, στα δύο μάτια της Γερμανίας, βλέπω τον Άσο της Λειψίας μαζί με το Over. Έτσι μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι. Αν κάποιος να αποφύγει το σημείο, το over 2,5 και το over 3,5 επίσης αποτελούν επιλογές. Και σε δελτίο με ρίσκο, όχι κάτι παραπάνω, μπαίνει και ο άσος της Άιντραχτ Φρακούρτης, γιατί εντάξει, η Λεβερκούζεν δεν είναι κακή ομάδα, αλλά με την εικόνα που έχει η Άιντραχτ φέτος και με την δύναμη της έδρας της μπορεί να βγάλει τον άσο, επαναλαμβάνω, σε δελτία με παραπάνω ρίσκο. Σωστό. Εντάξει, η Γερμανία σήμερα δεν ξέρω, δεν με τραβάει. Ναι. Τη Λειψία στο over, όπως είπες, στο 1,65 δεν είναι κακό, βέβαια. Δεν είναι κακό. 1,65 το δίνει. Αστίγημαν. Έτσι τώρα μιλάμε. Ωραία, μια χαρά είναι. Έτσι τώρα προφανώς σε άλλες εταιρείες μπορεί να είναι χαμηλότερες ή υψηλότερες. Έτσι όποιος μπορεί να μπει στο Facebook να δει το προφίλ μου που ανέβασα το δελτίο το κερδισμένο, γιατί όπως είπαμε, εμείς τα παίζουμε αυτά που δίνουμε. Οι αποδόσεις είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι, σε σχέση με αυτές που λέγαμε χθες, γιατί πολύ απλά είναι άλλη εταιρεία και είναι διαφορετικές αποδόσεις. Το καταλαβαίνω καθένας τι εννοώ. Έτσι. Καταλαβαίνω καθένας. Λοιπόν, αλλά εντάξει, εδώ τώρα στο που βλέπω 1,65, εντάξει, καλούτσικο. Δεν λέω ότι είναι άσχημη απόδοση. Έτσι. Δεν λέω ότι όχι, είναι καλά είναι. Καλά και γερμανικό παιχνίδι είναι μια έτσι, χαρά. Μια χαρά είναι. Αν κρατούσα κάτι, θα κρατούσα αυτό. Α δούμε. Λοιπόν, πάμε Ιταλία. Πάμε Ιταλία, εκεί είναι για μένα το κυρίως πιάτο σήμερα. Μ' αρέσει αρκετά η Ιταλία, ειδικά στις 4 βλέπω επιλογές και από τα τρία παιχνίδια, καλοπληρωμένες κιόλας. Στο Φιωρεντίνα Έμπολη,
Έχουμε εδώ ντερμπάκι της Τοσκάνης, η Φιωρεντίνα έχει ξεχάσει πότε κέρδισε την τελευταία φορά. Με την Σασουόλο ισοφάρισε στο τέλος για το 3-3 εκτός έδρας την προηγούμενη εβδομάδα. Επιθετικά είναι καλά. Η Έμπολη έχει πάρει αρκετούς βαθμούς τελευταία. Εντάξει, είναι καλή ομάδα, αλλά δεν πιστεύω ότι οι δυνατότητες της είναι για κάτι παραπάνω. Αν η Φιωρεντίνα δεν θέλει να χάσει το τρένο έτσι της Ευρώπης, τουλάχιστον να ελπίζει από τόσο νωρίς, αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει. Είναι ντερμπάκι, οπότε θα επιδείξει την απαραίτητη σοβαρότητα στην αναμέτρηση. Θα είναι στην τζίτα οι ποδοσφαιριστές της, οπότε ο Άσος εδώ είναι από τις βασικές μου επιλογές. Στο Φροζινόνε Σασουόλο είπαμε πριν για το 3-3 της Φιωρεντίνα με την Σασουόλο, ούτως ή άλλως η ομάδα αυτή σκοράρει και δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Ζούρικη ομάδα η Φροζινόνε και εντός έδρας έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια, οπότε το γκολ-γκολ σταμάτη και νομίζω ότι είναι σε αρκετά ικανοποιητικές αποδόσεις, 1.70-1.75 πρέπει να είναι το γκολ-γκολ εδώ. Αποτελεί μια επίσης επιλογή από την Ιταλία. Σαμπτόρια Πάρμα και εδώ έχουμε προτίμηση στην έδρα. Η Σαμπτόρια προσφάτως είναι αρκετά αποτελεσματική. Ισοφάρισε στο 99 με την Λάτσιο την προηγούμενη εβδομάδα σε 2-2. Είναι, έχει καλό υλικό και εντός έδρας μπορεί να κερδίσει την Πάρμα, η οποία πήρε παραπάνω από ό,τι άρχιζε σε όλο αυτό το διάστημα. Αρέσκεται στις αντεπιθέσεις, αλλά λείπει σήμερα ο Πεχταράτης, ο Ζερβίνιο. Έτσι οπότε τα δεδομένα και λόγω έδρας που λενάρα, πουλενάρα, Ζερβίνιο. Ναι, ναι, είναι ωραίος. Είναι άμα βρεθεί σήμερα το Ζερβίνιο, είναι Ζερβίνιο, πολύ ωραίο. Πουλενάρα, πουλενάρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Άνετα χωρούσε ακόμα στη Ρώμα. Καλά, εννοείται αυτό. Ο, θα φύγει για Σαραουή. Εννοείται αυτό, σε σχέση με αυτούς που έχουμε. Τώρα να πούμε. Εννοείται, τώρα. Ναι, απορώ γιατί έφυγε τότε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Καλά, γιατί και αυτός ήταν λίγο, ήταν λίγο περίεργος. Αλλά είναι, 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 είναι περίεργος, είναι, περίεργος είναι, αυτά τα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Πήγε στην Κίνα, λεφτά, που πήγε δεν θυμάμαι κιόλας. Και οπότε σταμάτη άσο για την Σαμπτόρια. Ενώ έχουμε στις 7 Κάλιαρη Νάπολη, χαμηλό το διπλό. Γνωρίζουμε ότι η Σαρδινία δεν είναι εύκολη, έδρα και καμία ομάδα, οπότε θα το παλέψει. Η Κάλιαρη Νάπολη ίσως έχει κούραση. Έτρεξαν πολλοί ποδοσφαιριστές της στο Άνφιλντ μεσοβδόμαδα. Υπάρχει απογοήτευση από τον αποκλεισμό του κυπέλου. Τώρα εντάξει, ούτως ή άλλως η Γιουβέντους έχει ξεφύγει. Έχει να χάσει και κανένα δύο βαθμούς σήμερα στην Σαρδινία. Τι θα γίνει μήπως. Αλλά οπότε νομίζω ότι χαμηλό είναι το διπλό για την ομάδα της Νάπολη. Δεν αξίζει κάτι το ιδιαίτερο. Ένα 40 κάτι που το βλέπεις. Όχι, μακριά. Χαμηλός και ο άσος της Ρώμα της ομάδας μας απέναντι στην Τζένοα. Εδώ στα μάτια είναι καλές οι προϋποθέσεις για οβεράκι. Μου έρχεται στο μυαλό το 4-1 της Σαμπτόρια πριν κάνα μήνα στο Ολυμπικό. Κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Όχι απαραίτητος ότι εμείς θα κάνουμε πάρτι ας πούμε, αλλά μπορεί να βοηθήσει την Τζένοα. Είναι μια ομάδα ποιοτική, μπορεί να βάλει και αυτή κανένα γκολ. Να βάλουμε κανένα γκολ. Ναι. Ναι, κάποια στιγμή μπροστά θα ξεμπουκώσουμε. Βάζουμε γκολ, τους ή άλλως την προηγούμενη εβδομάδα με την Κάλιαρη 2-2 έλεξε το παιχνίδι. Ναι, και οπότε το οβεράκι εδώ είναι από τις βασικές μου επιλογές. Σωστό. Σταμάτησα, βρίσκεται στην βασική μου τριάδα. Αν θέλεις, ρίξε μια ματιά που τι μένετε. 1.57 το βλέπω, 1.58 εκεί. Εντάξει, μια ναι, δεν έχει αλλάξει κι εγώ. Εκεί το είχα. Εντάξει, δεν παίζει ο Ζέκο, αλλά... και που παίζει τόσο καιρό, τι γίνεται, Δημήτρη. Όχι, εντάξει, μας λείπει τελευταία ο Τζέκο. Λείπει, εντάξει, λείπει. Δεν παίζει. Έκανα μήνα να παίξει ο Τζέκο. Εντάξει, και πριν δεν έπαιζε καλά. Κοίτα, ευκαιρίες κάνουμε. Εντάξει, κάποιες στιγμές μπαίνουν, κάποιες όχι. Μπορεί να φάμε και κανένα γκολ. Οπότε το βεράκι είναι, νομίζω, πολύ δυνατή επιλογή. Εντάξει. Είναι για μένα έκπληξη αν δεν βγει. Έτσι, παρότι στο στοίχημα δεν υπάρχει λογική και τέτοια, αλλά για μένα έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες είναι επιλογή. Σωστό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και εγώ να σου πω την αλήθεια από την Ιταλία, πιο πολύ στο over της Ρώμα πάω. Έτσι ναι. Και Σαμπτόρια συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ ότι είναι μια ομάδα που, εντάξει, και σε απόδοση 1.90 κάτι, νομίζω ότι αξίζει το, ναι, να το πάρεις το μάτς. Έτσι, γιατί είναι και απόδοση που βλέπουμε και λέω ότι αξίζει και η απόδοση. Αλλά νομίζω μακριά για μένα το η Νάπολη, έτσι, δεν νομίζω ότι... Ναι. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό, έτσι πως είναι, που ουσιαστικά είναι μια χρονιά που η Νάπολη πάλι δεν θα κάνει τίποτα.
Θα βγει πάλι Champions League. Είναι τετάρτη, τετράδα, Champions League, είναι αυτό. Τρίτη, εκεί θα βγει. Έτσι, δηλαδή. Ναι, αλλά ο στόχος της Νάπολη τα τελευταία είναι το πρωτάθλημα. Θέλει να, να πάρει. Ναι, ναι. Εντάξει, απλά έτσι. Έχει πέσει. Αλλά... Έχει πέσει την Κουβέντους, η οποία δεν χάνει. Και στα δικά της τα λάθη. Δηλαδή, πέρσι, πέρσι, πέρσι να πούμε, σε... μόνη στόχασε η Νάπολη. Έτσι. Οπότε εγώ το θεωρώ το, την Νάπολη μακριά. Μακριά και αγαπημένα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, οπότε μένω, χαλάς ο κόσμος, μένω, σωστό, μένω μόνο Ρώμα. Μένω μόνο στο, στη Ρώμα. Στο over. Mm-hmm. Ναι, έτσι, ναι, 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 βοηθάνε όλα τα δεδομένα εδώ. Σωστό. Έτσι, περιμένουμε να... Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Αυτά την Ιταλία δεν είναι και άσχημη. Άσχημο το πρόγραμμα τουλάχιστον για μένα, ξεχώρισα δύο άσου, ξεχώρισα το over της Ρώμα, ξεχώρισα το goal στο Φροζινόνι σας όλο. Τρία από τα τέσσερα μα βγουν εδώ στα μάτια, θα είμαι ικανοποιημένος. Ναι, μια χαρά θα είναι, εντάξει. 75%, ναι, ναι. Πλαγάνεις. Εγώ μια χαρά. Άλλοι πληρώνουν εκατομμύρια για 75%. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε Ισπανία, Ισπανία να δούμε τι γίνεται. Ισπανία, λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ χρονικά, το επόμενο παιχνίδι είναι στις 5 και 4, Εσπανιόλ Μπέτις. Άντε, εδώ παίζουν τι θα λήξει αυτό το παιχνίδι. Το Εσπανιόλ Μπέτις, over. Over. Έτσι μου έχει καρβωθεί μια ιδέα, τώρα. Ναι, μια ιδέα έτσι μου έχει καρβωθεί, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, γιατί όχι. Εντάξει, Μπέτις, έχουμε πει τις τελευταίες εβδομάδες, ανοίγει λίγο, είναι πιο απελευθερωμένη επιθετικά. Η Εσπανιόλ είναι ομάδα καλή, έχει αυτές τις ευκαιρίες της. Είναι εδώ στα μάτια, μιας που ανέφερες over, είναι το πώς θα μπει, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση, έτσι. Είναι, το, είναι κλειδί να ανοίξει νωρίς το σκόρ στο πρώτο 20 λεπτό. Για να ξεμητήσει ναι. Τις δύο ομάδες. Έτσι. Σωστό. Εκεί είναι για μένα το κλειδί. Το over δίνεται στο 90, το goal goal στο 70 από ό,τι βλέπω γενικά. Ωραία. Ωραία. Έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το παιχνίδι, με τα goal. Ναι, γιατί σωστό. Μπορεί να πάει παντού σε σημείο. Ακριβώς. Μετά έχουμε το Huesca Villarreal. Έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχει μια προδιάθεση από αρκετούς για το διπλό της Villarreal μέσα στην έδρα της Huesca. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Το κίτρινο υποβρύχιο απέναντι στην Ουέσκα προσπαθεί αλλά φαίνεται να μην μπορεί η νεοφώτιστη Ουέσκα. Η Βιαρεάλ δείχνει να ανεβαίνει, κέρδισε και μεσοβδόματα την Σπάρτακ Μόσχας, πήρε ψυχολογική ένεση και πέρασε μπροστά και πήρε την πρόκριση. Στον πρωτάθλημα έχει μείνει πίσω, αν δεν μπορεί να κερδίσει και τέτοια παιχνίδια προφανώς να μην έχει δικαίωμα να ονειρεύεται κάτι καλό. Φέτος νομίζω ότι αποτελεί έτσι σε δευτερεύον δελτία το διπλό εδώ της Villarreal. Προφανώς και δεν είναι σημείο που λέμε πετώ, κειμένο, σε πρώτη φάση, αλλά είναι από τα διπλά που αποτελούν έτσι που εξέταση και θα είναι κάπου στις επιλογές μας. Και έχει κοινό το Levante Barcelona, πολύ χαμηλό διπλό εδώ στα μάτι. Η Levante είναι ομάδα που σκοράρει 4-4 με την Eibar την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το θεωρώ αδύνατο να σκοράρει απέναντι στην Μπαρσελόνα. Το διπλό πολύ χαμηλό. Διπλό και over. Γκολ γκολ και διπλό. Κάπου εκεί είναι το παιχνίδι. Ναι. Αλλά πάλι, και το διπλό. Να σου πω κάτι, και, κάτσε να δω λίγο και πώς κινούνται αυτές οι αποδόσεις. Σου πω τώρα. Έτσι. Το over με το διπλό μου αρέσει πάντως. Το over με το διπλό 1,44. Μόνο. 1,45. Να μείνουμε over, over με 3, διπλό με 3,5-85. Τι να πω, δεν ξέρω αν πάει τώρα. Να σου πω κάτι, θα σου πω, μακριά και αγαπημένα. Άστο, άστο, έχει δώσει παιχνίδια. Στο live, στο live, στο live, να παίξεις. Μόνο εκεί. Να παίξεις over 1,5 το ημίχρονο στο 1,75-1,78 το βλέπω ας πούμε. Ίσως. Ίσως. Ίσως και πάλι ίσως, αλλά μόνο live. Αυτά τα μάτς είναι μόνο για live, δεν είναι τώρα αποδόσεις αυτές. Έτσι, καλά, δεν μιλάω τώρα. Κάποιος άμα έχει πολλά χρήματα και θέλει να παίξει, παίζει. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά μιλάμε για εμάς τώρα. Έτσι, αυτά τα μάτς δεν είναι για να, για να βρούμε λύσεις. Ή να παίξω εγώ πρώτο γκολ Λεβάντε. Είναι, είμαστε στα μάτια σε πρόγραμμα Κυριακή. Ναι, δεν είναι τώρα που θα πιεστούμε τώρα. Ένα 45, γιατί πώς είναι σκέφτεται τώρα. Βλέπει κάποιο και λέει εντάξει, θα κερδίσει η Μπαρσελόνα, παιδιά. Ναι, στο αποτέλεσμα και στο over. Ουσιαστικά πα για δύο. Θες δύο σημεία να βγουν μαζί. Έτσι, αυτό κάνει βράδυ κοιτάμε. Θες δύο σημεία. Δηλαδή, μπορεί να βγει το διπλό και να βγει το over ή το αντίστροφο. Όσο εύκολο και να φαντάζει αυτό, μπορεί η Μπαρτσέλα να το κάνει 0-4 όπως την άλλη φορά. Ας, ναι, εντάξει. Έτσι, εντάξει. Εύκολο, αλλά 1-45. Εντάξει. Και εγώ στη φετινή πριμέρα division που γίνεται ένα χαμό. Βέβαια, τώρα δείχνουν λίγο οι μεγάλοι να συνέρχονται μεν. Αλλά μένα αυτό δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω να περιμένω λίγο ακόμα μερικές αγωνιστικές. Για να δω αν έχουν συνέρθει κανονικά.
η μεγάλη. Έτσι, θέλω λίγο να πάρουν ένα. Είναι, αλλά ναι, πάλι κέρδισαν όλοι. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνο όμως την πριμέρα. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι η... Και με βάση απόδοση. Και με βάση απόδοση. Φυσικά, ναι, με βάση απόδοση. Άμα ήταν στο 1,70, ας πούμε, θα σου λέγα όρμα. Σωστό. Ναι, άμα ήταν διπλό και over μαζί 1,70, μια χαρά. Θα σου λέγα όρμα τώρα στο 1,40 κάτι, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, παιδιά, όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από ό,τι βλέπω, Super League. Να πάμε Ελλάδα λίγο στα μάτια. Πάμε λίγο Ελλάδα, γιατί έχει ψωμί. Χθες πήγαμε σχετικά καλά. Να πούμε ότι στο Απόλλωνος Μήνης Ξάνθης είναι στις 4. Μου κλείνει λίγο το ματάκι το να παίξω άσο για άσο χ τον Απόλλωνος Μήνης. Και τουλάχιστον το παλεύει ο Απόλλωνος Μήνης, δεν ξέρω. Προφανώς και δεν θα σωθεί κατά πάσα πιθανότητα, αλλά παλεύει τα παιχνίδια ειδικά με τον Μπάμπι Τενέ τελευταία. Εγώ το τριαράκι θα το ρίξω κάπου. Έτσι, νομίζω ότι θα σκοράρει ούτως ή άλλως. Δεν έχει λόγο να μείνει πίσω. Αν θέλει κάποιος τον goal επίσης αποτελεί επιλογή. Αλλά για μένα εδώ αν ασχοληθεί κάποιος εδώ είναι να πάρει τη μίνι έκπληξη το τριαράκι του Απόλλωνα Σμύρνης. Στα υπόλοιπα στις 7 θα συναντήσουμε το Παναθηναϊκός Ατρόμι. Όχι, έχουμε και το Λάρισα ΑΕΚ. Ναι. Είναι περί και τέταρτο αυτό. Περί και τέταρτο είναι αυτό, ναι. Η Λάρισα στα μάτια ότι κάνει φέτος, τουλάχιστον τελευταία, το κάνει εντός έδρας, θα δυσκολέψει την ΑΕΚ. Εδώ αν αξίζει κάτι είναι το goal-goal, το καλοπληρωμένο goal-goal. Παρέα με το goal-goal στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί επιθέσεις, δημιουργεί ευκαιρίες. Ο Ατρόμητος, από ό,τι μας έδειξε μέχρι στιγμής, δεν κολλάει από έδρες και αντιπάλους. Οπότε σε τιμές outsider, εδώ αυτά τα δύο goal-goal στα μάτια αποτελούν επιλογή, ειδικά περισσότερο στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος λόγω και του Ατρόμητου, ο οποίος είναι μια χαρά ομάδα. Και στο Ολυμπιακός Λαμία ήμουν αρκετά ζεστός για το over. Η απουσία λίγο του Βοντένσε με έχει αποθαρρύνει, αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με την ορμή που έχει θα μπορέσει να έχει εύκολο έργο. Και το 3-0 το θεωρώ πιθανό. Είδα τη Λαμία μέσα στην ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα που η ΑΕΚ έχασε καμιά 20 ευκαιρίες, θα μπορούσε να λήξει και 4-0 αυτό το 2-0. Οπότε μένω λίγο, έχω και αυτή την εικόνα στο μυαλό μου. Μου αρέσει το over στο 1.75 για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι με την φόρμα που έχει από την πρόκριση επί της Μίλαν ότι θα καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες την Deforme Λαμία. Κοίταζε, εγώ από Ελλάδα, παρότι δεν είναι πολύ ασχολούμαι από την αλήθεια, σήμερα μου αρέσουν δύο μάτς. Το έστιχτο μου, όπως εχθές, ας πούμε, για το goal goal του Άρη, μου λέει σήμερα Παναθηναϊκός over. Συμφωνώ με τον goal goal σου. Mm-hmm. Και με το over είναι πολύ καλές αποδόσεις. Είναι πάνω από δύο. Δηλαδή το over είναι στο 2.40 και το goal goal στο 2.10. Έτσι, δεν είναι καθόλου άσχημες οι αποδόσεις, θεωρώ. Και στο goal goal και στο over, πάρα πολύ καλές. Για πιο, ας το πούμε έτσι, σίγουρο εισαγωγικά σημείο, το over του Ολυμπιακού, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ σήμερα. Ναι, μου αρέσει στο πολύ. Στο 1.67 το βλέπουμε, 1.65, έτσι κοντά στη Λαμία. Νομίζω, όπως είπες, είναι ανεβασμένος Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνει έτσι ένα εύκολο 3-0. Όποιος τον παρακολουθεί θα διαπιστώσει. Η Λαμία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μην τραβάει, είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Ολυμπιακός κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στα παιχνίδια του στα μάτια. Έτσι και νομίζω ότι σήμερα θα έχει εύκολο έργο. Σωστό. Αυτά τα βλέπω και τα δύο τα μάτς. Να σου πω την αλήθεια. Αυτά τα βλέπω και τα δύο. Μου αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω, το over στον Παναθηναϊκό Ατρόμητο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα για πιο σίγουρα, το πούμε, πιο σίγουρο σημείο, νομίζω το over του Ολυμπιακού θα είναι μια επιλογή. Εγώ δηλαδή το έχω κλειδώσει το over του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα περιφερειακά τώρα. Στη Γαλλία δεν ασχολούμαστε, δεν ξέρω αν έχει κάτι τέτοιο. Και εγώ την έχω αφήσει τελείω. Έτσι, Ολλανδία. Για πολλούς λόγους. Έχει το Ajax de Graafschap, νομίζω το over 12,5 πρέπει να το δίνει 2-10. Ναι. 2-10 πρέπει να το δίνει το over 12,5. Εδώ μόνο το over 4,5 δες λίγο πώς είναι στα μάτια. Έχουν κάτι οι εταιρείες, κοιτάξτε, οι εταιρείες γενικότερα. Εντάξει, τώρα είδα σε μια εταιρεία. Έτσι, τα over της, δηλαδή το over 5,5 λέω το δίνει 1,70. 1,70 έβρε το εδώ 5,5 δηλαδή ή Μάρτον. Το over, ας πούμε, τώρα εδώ βλέπω στην Στίχημαν. Το έχει 1-0-8. Το over. 1-0-8. Το over 3,5 είναι στο 1,22. Το over 4,5 στο 1,55.
Το over 5,5 στο 2,15. Τι να λες τώρα να βάλει 6 γκολ ο Άγιαξ. Το over 9,5 είναι στο 11,75 φίλε. Το over 9,5 λέει. Μα να σου πω κάτι, κοιτάξτε. Είναι αλήθεια τώρα, εντάξει και εταιρείες δεν μπορούν να στο δώσουν πολύ δυνατά. Έτσι, ναι. Γιατί μιλάμε χθες η Αιτχόβεν στο δύσκολο, ας το πούμε έτσι, μάτσο σε ένα βαθμό. Έκανε 0-4. Ναι. Έτσι, έκανε 0-4. Ο Άγιαξ τελευταία, τα τελευταία μάτς έχει 5-1 Ντε Χακ, 2-0 Βίλεμ, 3-0 Φέγενορντ, 5-0 Αλκμαρ, 3-0 Γκρόνικεν, 5-0 Έμεν. Ναι, ναι, όχι, η Ντε Γκράφταπ είναι, είναι για μένα είναι η χειρότερη ομάδα της Ολλανδίας. Δηλαδή η Ντε Γκράφταπ είναι αυτό που λέμε ασβέστης. Τρώει, βάζει ένα, πρόσεξε, βάζει ένα γκολ, τρώει γύρω στα 3. Σε κάθε μάτς. Φαντάζομαι τον Άγιαξ σήμερα. Ο Άγιαξ βάζει 3 κάτι και τρώει μισό. Έτσι. Και τρώει μισό. 3 κάτι βάζει όμως ο Άγιαξ που υποτίθεται δεν παίζει με τον Άσβες. Δηλαδή τα 3 κάτι του Άγιαξ και τα 3 που τρώει την Γκράφσα μας κάνουν 6. Ναι, κοίτα, εκεί μάλλον φαίνεται. Ναι, ρε φίλε. Για μένα ξέρεις τι είναι. Είναι 5-0, 6-0 είναι για μένα το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν αξίζει η απόδοση, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι και κάτι το τρομερό. Να μπει στο over, μήπως και παλέψει κανένα κοζάλεπτο την Γκράφσα, ας πούμε και αυτά. Κοιτάξτε, εγώ καταλάβει, γιατί είδα και χθες στην Ολλανδία Άγιαξ και Αϊτχόβεν που ουσιαστικά παλεύουν, γιατί φέγανε ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Ναι. Δεν μιλάω για τους υπόλοιπους. Τι γίνεται, όταν κάνουν αλλαγές οι προπονητές, αυτοί που μπαίνουν μέσα θέλουν να βάλουν γκολ. Δηλαδή, εγώ χθες είδα την Αϊτχόβεν, παρότι έπαιζε με 10 η Χέρακλες και παρότι το μάτσα στο 0-2, να παλεύει και είπα τη φάση πως έγινε στο 94 το γκολ. Πάλευε, είχε φάσεις. Έβαζε μέσα παίκτες που θέλουν να βάλουν γκολ, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι ότι μπαίνει κάποιος μέσα, είναι 2-0 και κάνει πασούλες. Κυνηγάνε τον γκολ, παλεύουν. Και αυτό είναι και ο Άγιαξ. Έτσι είναι και η φύση. Έτσι, του είναι και η φύση. Άρα, μπράβο. Είναι και η λογική των Ολλανδών, έτσι που δεν είναι Ιταλία, τόσο. Δεν είναι. Σωστό, σωστό. Δηλαδή στην Ιταλία τώρα χθες το 0-2, δεν τα κουνιόταν φίλο άμα παίζει η Γιουβέντος. Δεν τα κουνιόταν φίλο. Καταλαβες. Πολύ δύσκολα να άλλαζε κάτι. Οπότε το μάτς του Άγιαξ τώρα που το συζητάμε, γιατί είναι πάρα πολύ μικρές αποδόσεις και δεν μπορείς να πει στην εταιρεία γιατί δεν μου το δίνει. Γιατί αν το δώσει το over 1-20, θα πέσουν όλοι πάνω. Άμα το δώσει ένα 20 το over, θα πέσουν όλοι πάνω. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως είπαμε πριν, δεν παίζουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι που το στοίχημα το έχουν σε πολύ διαφορετικό επίπεδο από εμάς. Και μόλις δουν το 1-20 που θα το δώσει μια εταιρεία το over του Άγιαξ, θα φύγουν έξω, έτσι θα φύγει. Τα βουρτιγά θα φύγουν. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι για εμάς, τον απλό κόσμο, τους απλούς παίκτες του στοιχήματος, που παίζουμε για το άθλημα και μόνο, είμαστε ρομαντικοί, έτσι με λόγο ρομαντικό. Νομίζω να περιμένουμε λίγο στο live να δούμε πώς θα πάει το πρώτο ημίχρονο. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να προκύψει κάτι. Ναι, όπως γίνει κάτι ακριβώς. Τώρα από τα υπόλοιπα δεν. Εγώ δεν είναι Ολλανδία, δεν πολύ εμπιστεύω. Δεν έχει σήμερα κάτι, όχι. Κανέναν εκτός από τους δύο μεγάλους. Δεν. Λοιπόν, Τουρκία έχει τίποτα. Έχω κανένα δυο από τα άλλα πρωταθλήματα. Για πες. Τα ματή, Τουρκία φυσικά. Υπάρχει Ντερμπάκι Μπεσίκτας Ραμζοσπορ χθες η Γαλατά. Μας δικαίωσε στο Χιδιό, μείνε στο 1-1 με την Μπάρτσα Τσεχίρη. Η Μπεσίκτας έχει την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά. Μάλιστα έμεινε εκτός Europa League, έχασε από την Μάλμε την Πέμπτη. Ναι, ναι. Είναι η ομάδα που απαντά σε τέτοιου είδους βαριά αποτελέσματα, να σου πω την αλήθεια. Η Μπεσίκτας και η Τραμπζονσπορ έχει ένα κόμπλεξ όταν επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω ότι η Μπεσίκτας έχει το πάνω χέρι για να πάρει το παιχνίδι. Και γύρω σε ένα εντακάτι πρέπει να είναι μάλιστα το περσικό μάτς. Ίσως ανεβαίνει και στο 2, έχει ανέβει ο Άσης Μπεσίκτας. Κοίτα, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ στη στίγμα 2-2, 2-0-2 το έχει. 2-0-2, ναι, είναι μια επιλογή η οποία έχει τις δυσκολίες, έτσι, αλλά είναι μια ομάδα η Μπεσίκτας η οποία επαναλαμβάνω δεν αντιδρά από δύσκολες καταστάσεις και είναι από τις επιλογές που θα κρατήσω σήμερα. Ενώ και στην Πορτογαλία έχω ένα σάκι, αυτό της Ρίο Άβε με την Τελενόντσες, την έχω παρακολουθήσει 2-3 φορές την Ρίο Άβε παίζοντας με τις μεγάλες της Πορτογαλίας και μου άρεσε. Έχει να πούμε ότι παίζει ο Κοεντράο, στην ομάδα που προφανώς γούσταρε από μικρός και έχει πολύ καλή ομάδα Ρίο Άβε. Και Κοεντράο, ναι. Σωρά. Αν και δεν είναι μεγάλος, είναι 30-31. Έχει γενικά, έχει 4-5 παίχτες καλής ποιότητας. Δεν βρίσκεται τόσο ψηλά η Ιωάβε. Είναι από τις καλές ομάδες. Αν εξαιρέσουμε τις 3-4 πρώτες, είναι η Ιωάβε μετά.
Έτσι και νομίζω ότι την Belenenses μπορεί να την κερδίσει στον Άσο περίπου στο γύρω στο 1.80. Οπότε περιφερειακά στα μάτια εκεί είμαι. Έτσι είπα για τον Άσο της Μπεσίκτας και τον Άσο της Ρίο Άβε. Ολλανδία δεν βρήκαμε κάτι. Δεν ξέρω επαιτία αν έχει στα μπάρι τίποτα. Δεν είδα μικρές αποδόσεις. Δεν είδα... Ναι, δεν μένει νομίζω κάτι άλλο. Ναι, δεν έχει. Και εγώ λίγο που κοίταξα δεν είδα κάτι. Λοιπόν, πάμε για σούμα. Να πάμε για μια σούμα στα μάτι. Με επίκεντρο την Ιταλία εγώ. Κυρίως με τον Άσο της Φιωρεντίνα απέναντι στην Έμπολη. Έτσι το over της Ρώμα με την Τζένοα. Και θα κάνω και μια στάση στο δικό μας πρωτάθλημα, το βεράκι της του Ολυμπιακού με την Λαμία. Έτσι ελπίζω να μην... Όπου Βίγας μας έπιασε. Για πες. Βίγας μας έπιασε λέω. Κάποιος μας μιλάνε. Έτσι, να μην μας στεναχωρήσουν τα over σήμερα. Οπότε επαναλαμβάνω, η τριάδα είναι το ασάκι της Φιωρεντίνα με την Έμπολη, το over του Ολυμπιακού με τη Λαμία και το over της Ρώμα με την Τζένοα. Επίσης κρατήσαμε, τι να πω, τουλάχιστον καμιά δεκαριά επιλογές. Έχεις και Σαμπτόρια, έχεις μέσα και το κουκλό του Παναθηναϊκού. Ναι, έχεις πράγμα ναι. Πολύ, έχεις πράγμα πολύ. Έχει πράγμα και... Ναι. Έτσι Μπεσικτάς στον Άσο, έτσι ναι, Ρίο ναι, Άβε στον Άσο. Είναι σημεία τα οποία αξίζουν τις λογές και... εγώ την Τουρκία είμαι λίγο, ξέρεις, είμαι λίγο επιβούς στην Τουρκία. Τη Ρίο Άβε μ' αρέσει, ναι, αρέσει ο Άσος Ρίο Άβε. Έτσι, η Τουρκία τώρα με την Μπεσικτάς, γενικά είμαι επιβούς με τους Τούρκους φέτος. Δεν ξέρω. ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον goal goal στο derby, έτσι, το οποίο ναι, μην το ξεχνάμε. Το οποίο είναι για μένα η βασική μου επιλογή. Έτσι, ναι. Στο Liverpool, εκεί, ωραία. Στο Liverpool Manchester United, λοιπόν, παίρνω τον goal goal. Παίρνω το over της Ρώμα και το over του Ολυμπιακού. Ταιριάζουμε. Ωραία. Σε δύο. Δύο από τα τρία. Κολλάκια, δηλαδή, σήμερα, θα τα παλέψουμε μαζί τα δύο-τρία. Θα τα παλέψουμε μαζί, έτσι. Το goal goal στη Λίβα στο derby. Πιστεύω ότι θα μπει goal και από τους δύο. Έτσι. Μ' άρεσε πολύ, όπως είπα, και το διπλό της Άρσεναλ, να το παιχνίδι ξεκίνησε βέβαια τώρα. Έτσι η επιλογή μας μόνο στο live και η Chelsea βέβαια. Και μένω σε αυτή την τριάδα, να πω την αλήθεια. Έτσι. Έτσι, έχεις και το... την ορμή από χθες. Ναι. Έτσι, βγήκε να δούμε, ξέρω τριάδα, να μας... γιατί όχι... να βγει και κάτι σήμερα. Καλή φαίνεται πρώτης όπτυρος, έτσι. Ναι, όλα καλά φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Στο τέλος τι γίνεται. Στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Έτσι, στο τέλος ξερίζουν τον γαμπρό. Λοιπόν, ωραία Δημήτρη, τι ώρα είσαι εδώ μετά τις 7. 7 η ώρα, 7 σήμερα. 7 καθόλου έτσι ο ντέρμπις, δεν θέλω αντικειμενικό. Μην στις πιέσεις των υπολείπων. Έτσι. Ναι, ίσως με πιέζουν οι παραδείγματα. Άσως, δεν πειράζει. Θα είσαι αντικειμενικός. Σωστός, σε περιμένω. Άντε, καλή συνέχεια. Τα λέμε, γεια σου, τα μάτια. Λοιπόν, αυτό είναι ο Δημήτρη Δαράξη. Έτσι, είχαμε την ώρα σήμερα να τα πούμε λίγο πιο άνετα με τον Δημήτρη για το στοίχημα, για τις επιλογές μας σημερινές. Αναλύσαμε λίγο και τον ντέρμπι από την άποψη, την εικόνα που έχουμε από τις ομάδες μέχρι τώρα, το Liverpool και το Manchester United. Και βάσει και αποδόσεων. Έτσι, δεν είναι μόνο δηλαδή ότι βλέπεις πώς παίζει Liverpool και πώς παίζει United και λες. Εντάξει, έτσι γιατί άμα έδινε τον Άσο με στο 2.30 θα ήταν προφανώς μια πολύ καλή επιλογή. Έτσι στο 2.20 ή στο 95. Άμα έπαιζε ο Άσος Λίβερπουλ στο 95, στοιχηματικά θα ήταν μια καλή επιλογή. Γιατί παίζει στην πρώτη-δεύτερη στην Αγγλία. Αλλά στο 1.60 παιδιά, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Αναλύσαμε και λίγο Ελλάδα. Γενικά τα είπαμε όλα από τα θέματα βασικά. Έτσι έχουμε πει, δεν θα πούμε με τα μικρά και οτιδήποτε. Εντάξει, είναι υπερβολικός ο φόρτος για να ασχολούμαστε και με τα πολύ μικρά από τα θέματα Αγγλίας και τα σχετικά. Παίρνουμε τα βασικά από τα θέματα, μένουμε εκεί και έχουμε πει εκεί κάποιες επιλογές. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Το παραμελήσαμε λίγο τώρα μιλώντας και με τον Δημήτρη. Έτσι, να πω λίγο στο στοίχημα, κάτσε να δω κάποια τελικά τα οποία θα έχουμε λογικά. Έτσι, γιατί έχουμε αφήσει λίγο. Λοιπόν, είχαμε το Σπαλ Κιέβο, δεν άλλαξε κάτι εδώ. 0-0, δεν κουνήθηκε φίλο στο Σπαλ Κιέβο, τελικό 0-0. Στην Ολλανδία, Χέρεβεν Ουτρέχτη 2-3 τελικό. Στην Πορτογαλία 2 στο Ριλ Φαρένσε 1-0 τελικό. Στην Ισπανία δεν άλλαξε επίσης κάτι, σε Βίλη Τζιρόνα 2-0. Ράγιο Μαχα Νταχόντα με την Έλτσε 1-3. Θα πω μετά τα τελικά στην τρίτη κατηγορία. Στη Δανία, Έσμπερκ Νόρτσελαν τελικό 3-0. Ναι, αυτά τα τελικά τα οποία είχαμε. Μένει να δούμε και στην Ισπανία τα τελικά τα οποία είχαμε εκεί.
Λοιπόν, τώρα ξεκινήσαμε πολλά παιχνίδια. Super League στην Football League. Να πω από τον Καλαμαριά Λάρισα, από τον Λάρισα 1-0. Ένα Καραϊσκάκη Αίτητο 1-0. Και Σαμικό Παναχαϊκή 0-0 με 10. Η Παναχαϊκή Σπάρτη Πλατανιά στο 0-0. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γκολ για την Chelsea κοντά στην Brighton. Brighton Chelsea 0-1 λοιπόν το παιχνίδι. Στην Αγγλία λοιπόν 0-1 λοιπόν προηγείται η Chelsea της Brighton, ενώ το Southampton Arsenal είναι στο 0-0. Πάμε λίγο να δούμε. Καταρχήν να δώσω λίγο τα ισπανικά που χρωστάω, έτσι. Τρίτη κατηγορία Ισπανίας, Burgos Inter de Madrid 2-2, Deportivo La Coruña B Leonesa 1-2, Pontevedra Las Palmas Atlético 1-0, Essex Reyes Unionista Salamanca 1-2, Unión Advarde Fuenlabrada 0-0, Tondelano Sporting Gijón B 1-0, Atlético Baleares Badalona 1-0, Ebro Teruel 2-1, Español B Cornilla 0-0, Concuense Heracles 1-1, Badajoz Melilla 1-0, Ejido Jumilla 2-2, Ibiza Almería B 2-1, Real Murcia Atlético Malagueño 2-0. Είναι τα παιχνίδια στην τρίτη Ισπανίας. Επίσης τελικά Χέρε Βενουτρέχτη 2-3, Εστορίλ Φαρένς 1-0, Σπάλ Κιέβο Βερόνα 0-0. Πάμε σε αυτά που είναι σε εξέλιξη. Πάμε με τον γκολ της Chelsea. Δεύτερο γκολ πετυχαίνει τώρα η Χιμπέρνιαν. Χιμπέρνιαν Celtic 2-0 στο πανέμορφο Εδιμβούργο. Στο 60 είμαστε εκεί. Χιμπέρνιαν Celtic 2-0. Στην τρίτη Γερμανία, λίγο πριν το φινάλε, παίζουμε καθυστερήσεις. Μόναχο 1860. Καρλ Ζέινς 1-3. Το παιχνίδι. Το Μόναχο παίζει και με 10 από το 30 λόγω αποβολής. Στην Κροατία, Όσιγεκ Ίντερ Ζάπρεσικ 6-0. Στην Αγγλία, στις γυναίκες, έτσι αυτό είναι μειωτικά το λέω. Λίβερπουλ Εβερτον 1-3 στις καθυστερήσεις είμαστε εκεί, στις γυναίκες. Θυμίζω, έτσι μην μπερδευτεί κανείς και αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Τι άλλο έχουμε καθυστερήσεις? Τίποτα, αυτά. Αυτά. Έτσι, στις καθυστερήσεις παίζουμε, οπότε περιμένουμε από εκεί να δούμε τα τελικά σιγά σιγά τι γίνεται. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Στο 60 περίπου είμαστε στη Zweite Liga. Aue Darmstadt 1-0, Ingolstadt Heidenheim 1-0, Σαντχάουζεν Ρέγκεσμπουργκ 2-1 το παιχνίδι. Στη Σκωτία είπαμε Χιμπένια Σέλτικ 2-0 με Καμπέριν ένα σκορ στο 59. Στην Βουλγαρία, Τάρτοβο, Σεπτέμβρη, Σόφια 1-0. Στην Δανία, Χόρσες, Μίτλαντ 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Παίζουμε καθυστερήσει εκεί. Ημίχρονο με στην Τρίτη Γερμανία, Βούζουγκερ, Kickers με την Λότε 1-1. Γκολ για τη Southampton αυτή τη στιγμή. Southampton, Arsenal 1-0. Στο 20 λοιπόν, περίπου ο Ινγκς είναι ο σκόρερ για την Southampton. Southampton, Arsenal 1-0. Έτσι γκολ για την Southampton. Για να δούμε λίγο για τη φάση. Ψηλά η άμυνα της. Offside υπάρχει εδώ. Ναι. Υποψία offside στον παίχτη που βγάζει σέντρα. Το γκολ είναι στη μικρή περιοχή, κεφαλιά από κοντά. Κοιμήθηκε η άμυνα και της Arsenal. Αλλά στο ξεκίνημά της η φάση μπορεί να είναι και offside. Όταν παίρνει την μπάλα δηλαδή ο παίχτης που κάνει και τη σέντρα για την κεφαλιά, για τον γκολ. Εσύ αγόρι με εκεί πας με το πόδι ψηλά να τη σώσεις, να δεν τη βγάλεις, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αγόρι μου εσύ? Έτσι σημασία έχει ότι η Southampton προηγείται 1-0, Brighton Chelsea 0-1. Πάμε, Football League Ελλάδας, Σπάρτη Πλατανιάς 0-0, Απόλλων Καλαμαριάς, Απόλλων Λάρισας 1-0, Καραϊσκάκης Αίτητος 1-0 και Σαμικός Παναχαϊκή 0-0, Παναχαϊκή παίζει με 10 λόγω αποβολής από το 18. Στην τρίτη εθνική κατηγορία γκολ έχουμε. Μάλλον θα πάω λίγο να πω στο Βορρά Καλαμπάκι Κεραυνός 0-0, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Καβάλα 0-0, Νέσος Χρυσόπολης Εθνικός Σιδηροκάστρο 0-0, Ορφέας Ξάνθης ΠΑΟΚ Κοσμίου 3-1, Πανσεραϊκός Αετός 0-0, Αγροτικός Αστέρας Αλμοπούς Αριδέας 2-1, Μακεδονικός ΠΑΟΚ Κουφαλίων 0-0, Ολυμπιακός Κιμήνων Βέρεια 0-2. Έτσι.
Τώρα σε άλλα παιχνίδια που έχουμε στην Εθνική, γκολ έχουμε στον Αυπατιακό Θεσπορτός 1-1. Μετέωρα νίκη Βόλου 0-1, συγγνώμη, Μετέωρα νίκη Βόλου 0-1. Ο Οικονόμος της Αριτσάνης, Απόλλων Μακρυχωρίου 0-1. Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας, Νεοκερασιά 1-0. Πιερικού στη Λίδα 3-0. Αστέρας Αμαλιάδας Πανεγιάλιος 1-1. Θύελλα Ραφίνας με τον Διαγόρα 1-0. Απόλλων Ερέτριας Άγιος Ιερόθεος 0-1. Εγάλο Χαραβιακός 1-0. Από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Καλαμάτα Ερμιονίδα 0-1. Στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην Τουρκία ημίχρονο έχουμε στο Καϊσέρισπορ Αρκίσα 0-0. Δεύτερη Τουρκίας, επίσης έχουμε στη δεύτερη Τουρκίας Άδανα Σπορ, Εσκής Εχή Σπορ 2-0. Μπούλο Σπορ Αντινορντού 1-1. Αυτά είναι ημίχρονα. Στην Αυστρία πάμε στο 23-24 είμαστε εκεί. Σάλτσμπουργκ Σεν Πόλτεν 2-0. Άλταχ Χάντμπεργκ 1-0. Στο Βέλγιο Κλαμπ Μπριζ, όχι, δεν είναι Κλαμπ Μπριζ, Σεκ Μπριζ. Σεκ Μπριζ Άντερλεκτ 1-0. Στην Αγγλία πάμε Μπράιτον Τσέλσι 0-1. Σαουθάμπτον Άρσεναλ 1-0. Στην Ολλανδία Άγιαξ Δε Γκράφσατ 1-0. Στο 23 Γκρόνιγκεν Έμεν 0-0. Λοιπόν, και πάμε και δεύτερη Ελβετίας. Κιάσο Βίντερτουρ 1-1. Βιλοζάνη 0-0. Έτσι, στην δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Πιο μετά ξεκινάει και το Απόλλωνος Μήνης Ξάνθη, Ιταλία όπως είπαμε. Γενικά έχει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 4 και μετά. Τρίτο γκολ για τη Σάλσμπουργκ 24, Σάλσμπουργκ Σερπόλτεν 3-0. Και εδώ περίπατος βέβαια για την ομάδα Σάλσμπουργκ που είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Έτσι η Σάλσμπουργκ είναι στην κορυφή με 45, θα πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Από ό,τι φαίνεται Σερπόλτεν είναι τρίτη με 29 και είναι ήδη 3-0 στο 30. Έτσι, είναι ήδη 3-0 στο 30 για την Σάλσμπουργκ που εντάξει δεν έχει αντίπαλο. Η Σοβαρίζη Άντερλεκτ στο Βέλγιο, Σέρκλ Μπριζ Άντερλεκτ 1-1 το παιχνίδι. Η Σοβαρίζη ομάδα της Άντερλεκτ 1-1 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Το Άγιαξ Δε Γκράφσατ είπαμε είναι στο 1-0 στο 23. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό Βόλου με τον Αχιλλέα Νεοκερασιά 2-0. Έτσι Ολυμπιακός Βόλου και Βόλους. Δεύτερο γκολ για την Άουε στην Σβάιτε Λίγκα, Άουε Ντάμστατ 2-0. Τελικά για να δούμε πως έχουμε μείνει κανένα τελικό, πως έχουμε αφήσει κανένα τελικό. Όχι από ό,τι βλέπω, τα είπαμε όλα. Ναι. Τελικό, εντάξει το είχαμε πει ότι δεν αλλάζει κάτι. Βέβαια μόνο 1860 Καρ Ζέινς 1-3, τελικό αποτέλεσμα ήταν για το ιστορικό Μόναχο 1860. Ναι, οπότε αυτά. Έτσι γενικές γραμμές, αυτά είναι τα παιχνίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ηρεμία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια με τα τελευταία γκολ τα οποία είχαμε σε Αγγλία κυρίως, που νομίζω ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τον κόσμο. Brighton Chelsea 0-1, Southampton Arsenal 1-0. Έτσι θυμίζω στις 6 είναι τα παιχνίδια, είναι το ντέρμπι το ανάμεσα στην Manchester United και την Liverpool, το πολύ μεγάλο αυτό ντέρμπι, το ντέρμπι της Αγγλίας. Θεωρώ όλα, υπάρχουν πολλά ντέρμπι στην Αγγλία, έτσι γενικότερα νομίζω αυτό με διαφορά αυτό είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Αγγλία, στο μεγάλο νησί και από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στον κόσμο, έτσι δεν είναι μόνο στο νησί, είναι από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στον κόσμο. Έτσι. Με την βαθμολογία, να δούμε τη βαθμολογία στην Αγγλία, μια που συζητάμε τώρα για Αγγλία. Λοιπόν, η Chelsea είναι στους 34 αυτή τη στιγμή, η πρώτη νησί με 44, η Liverpool 42 με ένα παιχνίδι λιγότερο. 39 για τότε, 34 Chelsea Arsenal, 26 United, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και είναι και αυτή τη στιγμή εκτός Ευρώπης. Έτσι, εκτός Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή United. Στου 25 Wolves, 24 για την Everton, τη West Ham και τη Watford, 23 Bournemouth, 22 Leicester,
21 Brighton, 16 Newcastle, 15 Crystal Palace, 14 Cardiff, η Burnley στους 12, 10 για Huddersfield, η Southampton 9, Fulham 9, η Southampton είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και έτσι και μια νίκη σήμερα θα της δώσει πολύ μεγάλο αβαντάζ στην υπόθεση παραμονή. Έτσι θα πάει στους 12, θα βάλει από κάτω ίσως και την Burnley, αλλά γενικά θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Southampton εφόσον κρατήσει αυτό το 1-0. Έτσι από την άλλη Arsenal κυνηγάει Champions League. Έτσι νομίζω στην Αγγλία πλέον είναι το group των δύο, η City και η Liverpool, που θα παλέψουν το πρωτάθλημα. Από κοντά η Tottenham, η οποία θεωρώ ότι στα μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στα derby που θα δώσει με City και Liverpool, αν μπορέσει να κερδίσει, ίσως να μπει και αυτή δυνατά, να έχει κάποιες ελπίδες, δεν μπορεί να την ξεγράψει τελείως. Έτσι είναι 3 βαθμούς από τη Liverpool και 5 από τη City. Δεν είναι πολύ μακριά. Μακριά είναι οι υπόλοιποι, έτσι και η Chelsea και η Arsenal είναι μακριά όσον αφορά το πρωτάθλημα, δηλαδή να κερδίσουν θα πάνε 37, εντάξει, είναι ακόμα πίσω, έχουν μείνει αρκετά πίσω οι δύο συγκεκριμένες ομάδες και η Chelsea και η Arsenal θα είναι στο 37, ισοβαρίζει η Arsenal με Μικηταριάν, ισοβαρίζει η Arsenal λοιπόν με το Μικηταριάν. 1-1, Southampton Arsenal, 1-1 το παιχνίδι στο 27, πολύ γρήγορη απάντηση για την Arsenal. Έτσι, 1-1 στο 27 ισοφαρίζει η ομάδα της Arsenal. Για να δούμε λίγο τον goal. Η παλιά που έγινε από τα αριστερά, η σέντρα, κεφαλιά στην, από το σημείο του πέναλ για τον Μικηταριάν και 1-1, ωραία η... Όλη η κίνηση των παιχτών της Arsenal από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται και πολύ ωραία βέβαια κεφαλιά του Αρμένιου, κανένα περιθώριο αντίδραση εκεί στο μαρβλάκα της Southampton. 1-1 λοιπόν ισοβαρίζει η Arsenal, η οποία τώρα είναι στους 35 με το χι, αν τελειώσει έτσι, στους 37 είναι η Chelsea. Γενικά δεν μπορείς να... εντάξει, οι δύο έχουν φύγει μπροστά, έτσι, αλλά είναι Αγγλία και... πολλά θα κρυθούν νομίζω και από τον ντέρμπι σήμερα. Τι θα γίνει. Να δούμε, θα τα παρακολουθούμε. Εδώ δεύτερο γκολ για τον Άγιαξ, ο οποίος είπαμε μπορεί να κάνει πάρτι σήμερα κοντά στην Ντεγκράφσατ. Άγιαξ Ντεγκράφσατ 2-0, στο 30 είμαστε εκεί, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κάτι άλλο, δεν βλέπω κάποιο άλλο τελευταίο γκολ να έχουμε. Για να δούμε λίγο. Η Άσα να πιέζει πολύ γρήγορα για να γυρίσει το μάτς στο μπαμπαμ που λέμε. Κόντρα Southampton, Southampton Arsenal λοιπόν 1-1, ισοφάρισαν οι κανονιέριδες πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Και πω από μεγάλη φάση για το 1-2, πολύ μεγάλη φάση για το 1-2 της Arsenal. Ο Αντεμπαγιόρ δεν πιάνει καλά την μπάλα, για να δούμε πάλι τη φάση λίγο εδώ. Στο 30 βρισκόμαστε εκεί από την δεξιά πλευρά τώρα, η σέντρα που έγινε από τον Μικηταριάν στη μικρή περιοχή, ο Αντεμπαγιόρ μόνος του φαινόταν. Έτσι όταν έγινε η φάση πρέπει ή να μην την έπιασε καλά ο Ντεμπαγιόρ ή ο αμυντικός εκεί με ένα τάκλιν αυτοδυσίας να την ακούμπησε λίγο για να του χάλασε τον γκολ. Αλλά ήταν τρομερή φάση τώρα για το 1-2 της Arsenal. Για δούμε τώρα τι δίνει, φάουλ υπέρ της Arsenal λογικά θα είναι. Περιμένουμε να δούμε ξανά το replay, απλά δεν το δώσανε, τώρα το δίνουνε. Και πάλι... ναι, τον πρόλαβε αμυντικός, τον πρόλαβε αμυντικός. Με το τάκλιν απελπισίας λοιπόν, ο Αντεμπαγιόρ είναι στην γραμμή της μικρής περιοχής με τον τερματά μόνος του και εκεί ένας αμυντικός της Southampton κάνει ένα τάκλιν αυτοδυσίας ίσα για να ακουμπήσει την μπάλα και να την διώξει. Αλλιώς είχαμε το 1-2 σε 2 λεπτά. Ναι, η Arsenal έχει ανεβάσει ρυθμό, είναι καλύτερος ομάδα ομολογουμένως και μπροστά ειδικά είναι φωτιά. Και πήγε να γυρίσει το μάτς μέσα σε 2 λεπτά. Έτσι. Πήγε να κάνει την ανατροπή μέσα σε 2 λεπτά προκειμένου να πάρει το κεφάλι στο σκορ και βέβαια να αλλάξει και τα δεδομένα στο παιχνίδι. Το Brighton Chelsea παραμένει το 0-1 εκεί. Δεν αλλάζει κάτι, να δω λίγο και το σκόρερ για την... Λοιπόν, ο Πέδρο είναι ο σκόρερ για την Chelsea με σουτ. Ο Πέδρο λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έδωσε προβάδισμα για την Chelsea.
Σαδάμ το προσπαθεί να αντιδράσει, κεφαλιά πάει έξω. Δεν έχουμε κάτι τρομερό φοβερό. Γιατί Σαδάμ το προσπαθεί λίγο τώρα να συνέλθει. Μετά αυτό το γκολ και το καπά και το. Την πορεία βάζει ο Αντεμπαγιόρ που προσπαθεί να συνέλθει λίγο τώρα η Σαδάμπτον. Να ερεμήσει να τα λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί εντάξει, είναι λογικό, πήραν τα πάνω στα παιδιά. Και μια νίκη, είπαμε, μια νίκη για την υπόθεση παραμονή θα κάνει μεγάλη δουλειά στην Southampton. Έτσι, θα κάνει μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, έρθει να έχει την μπάλα. Πάμε να δούμε. Έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάτι όσον αφορά το στοίχημα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θα αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Ήρθε ο Κώστας. Ωραία, ήρθε ο Κώστας. Κώστα, τι έγινε, όλα εντάξει. Αδελφέ, σε ευχαριστώ. Ωραίο μαλλί, ωραίο μαλλί. Θέλω λίγο ένα, ενώ να πω ότι έχουμε γκολ για τη Χεντεχάιμ, γκολ στα γενικά με ένα-ένα. Γιάννη, βάλε λίγο αυτό που έχουμε κρατημένο. Βάλ το λίγο, ναι, βάλ το λίγο τώρα. Έτσι, είναι χουιζάκι, είναι. Πότε έγινε αυτό το μάτς? Πότε έγινε, για, άμα μπορείς να πεις, μην το δεις. Μην δεις το βίντεο πότε είναι το μάτς. Μην δεις το βίντεο, άμα δεις το βίντεο πότε είναι το μάτς. Γιατί θα άκου λίγο ποιος θα σκοράρει σήμερα, άκου λίγο. He's just on the edge of offside, it's Skirtle playing him on, but they've cut Liverpool open. The matter, you think that Moreno's quick, but he gets him... Άκουσες το σκόρε, τον άκουσες. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Αυτό ξέρεις, το βάζω τώρα, αυτό είναι λίγο παδικό. Το βάζω λίγο γιατί βγάλατε λίγο... Βγάλατε λίγο γλωσσίτσα. Και μετά ξέρεις, μετά ακολουθεί μια άλλη φάση. Πιο γρήγορη κόκκινη. Πιο γρήγορη κόκκινη είναι. Είναι το μάτς με την πιο γρήγορη κόκκινη. Ξέρεις αυτό το, θυμάσαι αυτό? Είναι πιο γρήγορη αποβολή του Τζέραλντ. Μπαμ μπαμ. Και άκου λίγο, τι δεν ήτανε, δεν είναι δυνατό ρε. Δεν ήτανε λέει. Οι αντικειμενικοί συνάδελφοι άκουσες τι λένε. Όσο γρήγορα μπήκε, τόσο γρήγορα βγήκε. Ναι, δεν ήταν, ε. Κρέμασμα το δελτίο ήθελε. Ακού λίγο. Ανέβασε λίγο, ανέβασε λίγο. Fantastic! Absolutely fantastic! Θυμάσαι έτσι, θυμάσαι. Ξαναγυρίζουν όλα αυτά. Γιατί λίγο μπαεράκι σηκώσατε εδώ και κάνα δύο χρόνια. Είναι. Ο special plan είναι. Ξέρεις τι θα γίνει σήμερα. Ξέρεις τι έργο θα δείτε σήμερα. Ναι. Αύριο εδώ η μισή και στο Λίμπερο εδώ θα είναι αύριο κατεβασμένα μούτρα. Δεν θα μιλάει κανείς. Θα λέτε για... Θυμηθείτε πάλι καμιά ιστορία με τον παππού. Θυμηθείτε καμιά ιστορία με τον παππού. Πάλι. Θυμήθηκες πότε είναι? Δεν είναι πολύ μακρινό. Πρόσφατο είναι. Έχει τρία χρονάκια, ναι. Έτσι, γιατί λίγο πήρατε πάνω σας τώρα. Φαντάσου, φάγαμε γκολ από τον Στάριτς, ρε φίλε. Λέει ο συνάδελφος ότι ελπίζει η Λίβερπουλ, αλλά άκου λίγο μετά είναι το... Ξέρεις, μετά είναι το μπαμ μπαμ είναι μετά. Ναι,
really tight angle. I think it's a slight deflection. Might be being a little bit harsh on the goalkeeper. We'll have a look at it again here. It's a deflection that takes it past him. That's what David Hay is pointing at. But Liverpool are back in. Και με κόντρα, έτσι. Με κόντρα. Τι έγινε? Καλά, το τρίτο γκολ δεν το έχουμε, το κλείσες. 1-2, δεν είναι 1-3, σίγουρα. Είχα πολλά 1-3 εκεί πέρα στο εξοχικό, οπότε έχω μπερδευτεί. Τι να κάνω, έχω, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα ρε φίλε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα προσπαθώ να θυμηθώ το πιο κοντινό λίγο. Να μπω λίγο σε κλίμαξες, λίγο σε ρυθμό. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα λίγο να αποχαιρετήσω έτσι με ένα δικό μου έτσι παλιό παιχνίδι που θυμάμαι. Με έναν παίκτη που θα μπει σήμερα, άμα ξεκινάει και δεκάδα, θα του βάλω μια ψηλή για anytime. Να πω την αλήθεια, γιατί έχει καλή παράδοση. Έτσι, όταν πάει στην εξοχή ο συγκεκριμένος, έχει καλή παράδοση. Πάει βόλτες, έτσι, να κάνει τα μπανάκια του. Σε ένα γήπεδο που, εντάξει. Δηλαδή, έχει σκοράρει νομίζω εκεί πέρα και ποιος δεν έχει σκοράρει. Πολύ. Είναι το ντέρμπι. Θα κάτσουμε να το δούμε, να το γουστάρουμε. Εδώ θα είμαστε σεξι. Θα κάνω και ντου, ξέρεις, να ξέρεις. Μπορεί να κάνω και ντου στο στούντιο, ναι, να ξέρεις. Μπορεί να γίνει κανένα ντου έτσι επεισοδιακό. Λοιπόν, στην Αγγλία, Southampton 1-1, Brighton Chelsea 0-1. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Για να δούμε. Πιο πολύ να δω κανένα Άγιαξ που έχει κάνει. 3-0 έχει κάνει ο Άγιαξ. Από το ημίγρονο, over 3-0 στο 32 Άγιαξ. Τα είπαμε. Τι να στον δώσουν οι εταιρείες, τον Άγιαξ. 1-0 το 8 το δίνει, το 30 είναι cover. Και 3-0. Λοιπόν, ακολουθεί Κωνσταντίνος Τσιψιός εδώ στο Λίμπερο 107 και 4, έτσι ο Λίμπερο στα γήπεδα. Με πολλά περισσότερα. Υπάρχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 5.30 στο μπάσκετ. Έτσι, πολύ σημαντικό παιχνίδι, ντέρμπι αγωνιστικής. Εμείς θα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο. Στις 5 είναι, στις 5, συγγνώμη. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ ο γκουρού της γειτονιάς στοίχημα και μόνο. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Σημερινές επιλογές, έτσι, και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα κέρδος Σαββατοκύριακο και να πάμε καλά και να περιμένουμε και τις γιορτές. Έτσι λοιπόν, διάλειμμα διαφημιστικό, έτσι, και μετά ο Κωνσταντίνος Τσίψιος εδώ, ο Λίμπερος στα γήπεδα, από τις 4 μέχρι τις 7. Πώς θα μέχρι τις 7. Ωραία, από τις 4 μέχρι τις 7, με ενημέρωση για στοίχημα, τι γίνεται σε όλα τα γήπεδα και φουτμπολί και φυσικά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 5 από το ΠΑΟΚ Sports Arena σε περιγραφή Νίκου Μοσχοβίτη. Λοιπόν, να και μια ωραία Κυριακή. Άμα κερδίσουμε κιόλας θα έχουμε μια πολύ ωραία Κυριακή. Οπότε, διαφημίσεις και ο Κώστας Τσίπρης εδώ κοντά σας στους 107 και 4.